Μια καλή Κυριακή στο σπίτι των Μαυροτσούκαλων σημαίνει πάντα δύο πράγματα. Ποδόσφαιρο και βόλτες. Θεία μας, στο γήπεδο δεν θα απαντήσει άνθρωπος να μας δει. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να παναχωρεύουμε. Δεν γίνεται να αγοράσουμε ένα παίχτη απ' έξω. Πώς το σκέφτηκα αυτό. Για όλα, εγώ θα το σκέφτομαι. Καλά, μέχρι να το σκεφτείτε, εμείς θα πάμε μια βόλτα στο μοναστηράκι και μετά για καφέ. Να δούμε τι θα κάνουμε το τρίμερο, ε. Ναι, ταξίδι. Στο χωριό του μπαμπά. Να κυνηγάμε κότες. Τρίμερο στη Φλωρεντία εννοούσα. Και να χάσουμε τις κότες. Τι λες. Να σου πω, τα κορίτσια δεν μπουν έξω. Πώς έτσι. Τι πώς έτσι, δεν βλέπεις πώς είναι. Ωραία, κασκόλ έχουν βάλει γούνες, έχουν βάλει σκουφιά και αυτά τα βρακοζόνια εδώ είναι κάπως. Δεν είναι για μίση. Γιατί δεν αρχόσαι στο γήπεδο να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό κάνω όπως δεν το άκουσα. Αγάπη μου, ξέρεις, το γήπεδο του Κυριακή δεν είναι το καλύτερό μας, φιλιά μου. Αυτό κάνω όπως δεν το άκουσα εγώ. Ούτε εγώ. Τώρα εσύ τι προτείνεις να κάνουμε. Προτείνω να δούμε τι θα γίνει με τα κορίτσια που φύγανε ξεβράκωτα. Πάμε. Ο μπαμπάς λέει ότι η Ελένη είναι πολύ όμορφη. Αλλά όταν το λένε οι άλλοι, θυμώνει πάρα πολύ. Κορίτσια, πού πάτε μόνες σας? Τίποτε. Πού πάτε μόνες σας? Δεν είναι μόνες οι κόπελες, φιλαρά, συνοδεύονται. Ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ο κάθε ηλίθιος πετάει και πειράζει γυναίκες, δεν καταλαβαίνω. Είπε ηλίθιο. Ναι, σε έλεγα. Τι γιατί, γιατί σε έλεγα. Σε θυμάμαι σένα, σε θυμάμαι και από το φεριμπότε. Δεν μ' αρέσει το ύφο σου. Τότε ο Μάρκο του λέει πάντα το ίδιο. Πολύ Ανατολίτη είσαι. Πολύ Ανατολίτη. Τι εννοεί πολύ Ανατολίτη, δηλαδή. Εννοώ ότι είσαι από την Ανατολή. Έχει δίκιο το παιδί. Κάτσε μισό λεπτό. Τι εννοεί από την Ανατολή, τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σημαίνει το αντίθετο από τη Δύση. Για κάτσε, θα τα πούμε μετά εμείς. Εγώ πριν δεν καταλάβαινα γιατί τον έλεγαν Ανατολίτη, αφού είναι από την Αθήνα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό σημαίνει πως είναι ζηλιάρη. Ίσως γι' αυτό ο πατέρας μου περνάει τόσο άσχημα αυτές τις μέρες. Εξαιτίας της ζήλιας του. Και η γιαγιά Ιφηγένεια λέει ότι για τους άντρες η ζήλια είναι η χειρότερη αρρώστια που υπάρχει. Αν σε απατούσε η Ελένη θα τη σκότωνες. Όχι βέβαια. Εγώ πάντως θα τη σκότωνα. Δεν τα σηκώνω αυτά. Οι άντρες είναι σαν παιδιά. Μαμά, εγώ στο λέω πολύ σοβαρά πάντως. Αυτή η κατάσταση έχει ένα όνομα στην ψυχιατρική. Σχιζοφρένεια. Η δικιά μου λέγεται κατάθλιψη. Από υπερβολική δόση αγοριών στον ίδιο χώρο. Τι μας λες, μωρέ. Δεν αφήνετε τις ψυχασθένειες να κάνουμε μια ωραία βόλτα να χαλαρώσουμε. Κάπου που να μην έχει γήπεδο, ελπίζω, ε. Εννοείται. Παίξτε λίγο μπάλα, ρε. Μοιράστε λίγο παιχνίδι. Θέλετε μια μπάλα ο καθένας, ρε. Άντε, ρε. Άσε, κύριε προπονητά, δεν φταίει η έλλειψη ομαδικού πνεύματος. Φταίει που είσαι εσύ πρόεδρος, αυτό φταίει. Πού είναι τα λεφτά, οι επενδύσεις, οι σπόνσορες που θα έφερνες. Έλα, ρε, παιδιά, μπράβο. Καλά πήγαμε, δεν πειράζει. Έλα, δεν θέλω να τις στεναχωριές. Έλα, πάμε στα ντους. Την άλλη Κυριακή πιο δυνατά, πιο καλά. Έλα, ισοπαλία θέλαμε, για το χ κατεβήκαμε. Τι να την κάνουμε, ρε, την ισοπαλία χωρίς γκολ, χωρίς σκορ, χωρίς θέαμα. 4-5 είναι εδώ πέρα και τι είναι αυτοί, τι είναι, κάτι γέρ που δεν ακούν και δεν βλέπουν. Για να μαζέψεις κόσμο πρέπει να προσφέρεις θέαμα. Τι, γιατί κοιτάς εμένα ρε Μάκη, τι θες να κάνεις, την Παναγία σου μελάκι να έρθουν τα λιοντάρια να με φάνε. Τώρα που το λες με μια περούκα και ένα μαντήλι, φτιστή θα ήσουν. Ρε εσύ χτύρκι εσύ, κούγια. Στις γυναικείες ομάδες γιατί μαζεύεται κόσμος. Γιατί πάνε ωραίες γυναίκες γι' αυτό. Και καλά που το πες. Θα ανοίξω την ατζέντα μου να βρω μερικές νέες και ωραίες. Άσε την ατζέντα κλειστή. Ακούστε τι σκέφτηκα. Λοιπόν, θα φέρω την πεθερά μου. Θα τη βάψω καφέ, θα τη περάσω ένα λουρί, ένα φουρό και ένα αρκουδόκρικο, θα τη βαράω τον τέφι να χορεύει. Ή θα φύγουν τρέχοντας, ή δεν θα ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Μαλακία είπα, ε. Cheerleaders. Ναι, ρε, κοπέλες όμορφες με μίνι. Με μπλουσάκια δύο νούμερα μικρότερα και πομπών. Φωνάζουνε, δώσε μου ένα Α, δώσε μου ένα Ι, δώσε μου ένα Ταφ.
Α, ιτήτως! Μπράβο, αγόρι μου, αυτό θέλω. Αυτό είναι θέαμα, ρε. Μάρκετινγκ, καταλαβαίνεις, παιδί μου. Διότι ποια είναι η ουσία. Θα φέρουμε εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, ρε, θύε, ωραία όλα αυτά, αλλά μέχρι την άλλη Κυριακή δεν προλαβαίνουμε. Ρε, αν εσύ και εγώ το αποφασίσουμε, θα γίνει. Τόσες κοπέλες στα πόδια μας. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου, είδες, έτσι είναι αισιόδοξο παιδί. Διότι, παιδιά, αν δεν γίνει αυτό, δεν θα πατήσει ο κόσμος, δεν θα έχουμε εισιτήρια, θα έχουμε πρόβλημα. Η τραπεζική πίστοση, τέρμα. Τι χρειάζεται, θέαμα και ουσία, παιδιά. Ναι, θέαμα και μαλακίες. Μήπως να παίξουμε λίγο μπάλα με το μυαλό στα πόδια. Αδερφέ, έχω μια ιδέα. Σωθήκαμε. Αυτό ακριβώς. Έτσι, μάλιστα. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο θα είμαι. Μπράβο, ρε γίγαντα, έτσι δεν θέλω. Να σου πω, ρε, αδερφέ. Τόσες γυναίκες έχεις σπίτι, δεν φέρεις κανένα από τα δύο. Δεν είσαι στα καλά σου. Θα φέρω εγώ τις γυναίκες μου να κουνιούνται στο γήπεδο. Από τότε που παντρεύτηκες έχεις γίνει πολύ ανατολίτης, το ξέρεις. Και πολύ καλά έχω κάνει. Βάλτε τώρα μια τυροκαυτερή, πολύ καυτερή, τρεις ποικιλίες, μια άνευ, δυο μπυρίτσες, μια τηγανιά και σβέλτα! Έλα! Τα κορίτσια τα αναλαμβάνω εγώ. Αμάν. Τώρα που τις βλέπω το σχέδιο, μου αρέσει περισσότερο, διότι αυτές είναι οι γυναίκες. Έλα, ρε. Ναι, λίγο σεβασμό, ρε, γυναίκες. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες είναι ωραίες γυναίκες, είναι αυτές. Μπράβο, ρε Διονύση, έτσι σε θέλω, έτσι. Σε στραβώ σου λίγο. Δύο μήνες τώρα που παντρεύτηκες, δεν κοίταξε άλλη γυναίκα. Δύο μήνες παντρεμένος. Σαν αύριο παντρεύτηκα. Το ψάρι. Εγώ και ψάρι, γοργόνα, κυρία Ελένη. Το ψάρι, το σκορπίνα που πήραμε, που την έχεις βάλει. Στο ψυγείο, hello. Φέρτη. Τι να την κάνει. Να παίξω μαζί τη τάβλη, να τη μαγειρέψω για τους δυο μας. Μπα, δεν μ' αρέσει το ψάρι, φέρτη. Για μένα και την Ελένη, ηλίθιε. Βάλω κεράκια, κρασάκι, μπακλαβά σιροπιαστό. Πολύ ρομαντικό το βρίσκω, ωραία. Τη δημιουργία τι θα την κάνετε. Θα σημάνω νωρίς σιωπητήριο. Δύο πράγματα συγχαινόμουν στη ζωή μου. Δύο πράγματα. Σκορπίνα και τον μπακλαβά. Όχι, ρε βλάκα. Τους καθηγητές και τους δασκάλους. Και πέσαν πάνω στο κεφάλι μου. Με την παραγγελία μου τι θα γίνει. Θα περιμένω πολύ. Όχι. Καινούργιοι. Για την αναβάθμιση της ομάδας. Κορίτσια, ψάχνουμε για cheerleaders. Αν θέλετε να βοηθήσετε για την ομάδα, για cheerleaders ψάχνουμε. Για την κοπέλα σου. Εσύ, για την κόμενά σου. Εσύ, τι να σου πω. Για την κοπέλα σου. Cheerleader, παιδιά. Εύα. Έλα. Τι έγινε, έμαθες για την αναβάθμιση της ομάδας. Αναβάθμιση το λες εσύ αυτό. Εγώ το λέω ξεφτύλα. Έχεις δει εσύ κορίτσι μου ξένη ομάδα χωρίς cheerleader. Όχι. Έχω δει όμως να πέσουν μπάλα. Εγώ θα παίξω καλή μπάλα. Εσύ θα γίνεις cheerleader. Εγώ. Εύα, μια μέρα μου είχες πει ότι αν ζητήσω τη βοήθειά σου θα μου τη δώσεις. Βοήθεια στα μαθήματα εννοούσα. Όχι να χοροπηδάω μες στο γήπεδο. Ούτε απ' έξω δηλαδή. Άρα με κορόιδευες. Με φαντάζεσαι εμένα δηλαδή με πομπόν να χοροπηδάω μες στο γήπεδο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχω μια καλύτερη ιδέα. Αφού θέλετε θέαμα, προτείνω εσείς οι άντρες να φορέσετε στριγκάκι και να παίξετε έτσι μπάλα. Θα γεμίσει το γήπεδο, ε. Πάρα πολύ αστείο, ναι. Ξέρεις πώς το λένε αυτό, ε. Σεξισμό. Όταν λέει σεξισμό. Άστο, αγόρι μου. Άστο. Μοίραζε φυλάδια. Οκ. Cheerleaders, παιδιά! Cheerleaders! Γεια, μπαμπά. Γεια σου, ομορφάντρα μου. Γεια σου, στερνοπούλη μου. Τι μυρίζει έτσι, κολόνια. Είδες ο πατέρας σου, καθαρός και μυρωδάτος. Για πες μου, ποιο από τα δυο να βάλω. Αυτό. Κι εγώ αυτό θα διάλεγα. Έχεις ραντεβού με καμιά γκόμενα, μήπως. Ναι, αλλά θα ήθελα να μείνει μεταξύ μας. Όχι, ετοιμάζω ένα επίσημο τραπέζι για την Ελένη. Γιατί? Γιατί είναι η επέτειος του γάμου. Δύο μήνες που παντρευτήκαμε. Θυμάσαι που παντρευτήκαμε. Ναι, θυμάμαι. Φεύγεις τώρα που θέλω να κατουρίσω. Μαμά! Επιτέλους, Διονυσάκο, το πες αυτό το μαμά. Τι έγινε, καλέ, πολύ φρουφρού και αρώματα. Έπιασες δουλειά σε καλλυντικά, αδικό. Σταμάτα να με μυρίζεις σαν μπόξερ και να μου σπάς τα νεύρα. Πολύ σου πάει αυτό το μπουρνούζι. Έτοιμος για παρέλαση με μπουρνούζι είσαι. Λοιπόν, αφήνεις τα ρουχαλάκια και πας πετάξω, εντάξει, έλα. Ορίστε. Λοιπόν, ξέρεις ποιο μου θυμίζεις. Ποιον? Εκείνο τον ψηλό που παίζει στους απαράδεκτους. Ποιος ήταν αυτός? Που ήταν λίγο σαγκουνιστή πολυθρόνα. Α, αυτός. Πολύ χάλια ήταν αυτός. Πιο χάλια και από σένα. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Χάλια σου λέω, χάλια, παιδί μου, χάλια. Έχουμε καμία ερώτηση για την ημέρα των γονέων? Όχι. Έχουμε κι άλλο θέμα να λύσουμε. Άντε βρε Αλέξη, φυτρώσαμε εδώ μέσα. Χρειάζομαι 5 καθηγητές να παραμείνουν στις διακοπές των Χριστουγέννων για ενισχυτική διδασκαλία. Το καινούριο σύστημα που σκέφτηκες και αποφάσισες? Ως διευθυντής του σχολείου είπα να καινοτομήσω. Ποιος θέλει να μείνει? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις. Δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει περισσότερα λεφτά? Γιατί αυτό το σχολείο πληρώνει καλά. Εσύ, Ελένη. Μα εγώ δεν σήκωσα το χέρι μου.
και δεν θέλω και περισσότερα λεφτά. Ναι, αλλά είσαι πιο νέα εδώ, αγάπη μου, και κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ναι, αλλά θα φύγω διακοπές με το Διονύση και τα παιδιά. Θα φύγει διακοπές με το Διονύση και τα παιδιά. Ωραία, τότε μείνε εσύ. Εγώ? Α, όχι. Η γενική υποδιευθύντρια του σχολείου, η πιο καινούργια δασκάλα θα την πληρώσει δυστυχώς και το ξέρουμε. Συγγνώμη δηλαδή, για το καινούριο σύστημα που σκέφτηκες και αποφάσισες θα την πληρώσω εγώ δηλαδή και θα χαλάσω τις διακοπές με την οικογένειά μου. Ελένη, λυπάμαι, δεν υπάρχει κάποιος ανήπαντρος ώστε να τον αγκαρέψω. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σκέφτεσαι τις ανάγκες των εργαζομένων και ιδιαίτερα τις δικές μου. Τελειώσαμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ, ε. Καλό. Ελένη, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω εξαιρέσεις. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλώς τα είχα οργανώσει όλα. Να πάμε στον Παρνασσό, είτε έχει χιόνι είτε δεν έχει. Να μείνουμε στην Αράχοβα. Θέλεις να πάμε να πιούμε μια μπύρα, να το συζητήσουμε. Να δούμε τις ημερομηνίες, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να γλιτώσω. Να δούμε. Εντάξει τότε. Έτσι κι αλλιώς ο Διονύσης θα είναι στο μαγαζί μέχρι αργά. Να δούμε, γιατί αν δεν δούμε, πώς θα γίνει. Καλά μιλάμε, ετοιμάζω μια σαλάτα με σος μαγιονέζα από το χεράκι της μαμάς. Μα Αλέξη μου, τώρα δεν ήταν ανάγκη. Εδώ ήρθαμε να πιούμε ένα ποτό και να συζητήσουμε το θέμα μας. Όχι, θα φάμε και κάτι. Γιατί άμα είσαι σε σπίτι Εργένη, πάντα βρίσκεις κάτι να φας. αυτό το γέλιο σου είναι που μας είχε τρελάνει όλους τότε. Τώρα υπερβάλλεις λίγο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Όλους μας είχες στο τσεπάκι σου και πιο πολύ από όλους εμένα. Να σου πω, μήπως να δούμε λίγο τις ημερομηνίες για να κανονίσουμε το θέμα των διακοπών, ε? Ξεφύγαμε λίγο. Θέλει και διακοπές η Ζουζούνα. Ζουζούνα. Δεν θυμάσαι το σχολείο που σε έλεγα Ζουζούνα? Και σου άρεσε κιόλας. Ζουζούνα. Ευτυχώς που δεν έδωσε και σε εμάς ψάρι. Μπλιάξ. Θα χαρεί η Ελένη αν φάει ψάρι. Ναι, στα μνημόσυνα πάντα ψάρια τρώνε. Έλα, αφήστε τώρα αυτά, το ψάρι κοντεύει να τελειώσει. Προσμαζεύτε και εξαφανιστείτε. Θα βάλουμε και το καλό του σερβιτσιό. Γιατί θα σε ρωτήσω? Γιατί μιλάτε έτσι? Τι έγινε, κλείσαμε? Ναι, δεν είχαμε πολύ δουλειά σήμερα. Ψόφια πράγματα, αδερφέ. Τι έγινε, βρήκατε κορίτσια? Ναι, πάρα πολλές. Αφού σκεφτόμαστε να κάνουμε οντισιόν. Τι να κάνετε? Οντισιόν. Να το κάνετε αυτό. Να το κάνετε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ βρήκα τις στολές. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Από σεξ όπ την πήρατε? Μήπως είναι από αυτές τις ζαχαρένιες που τις τρώνε μετά? Αντί για ψάρι να φάτε τις στολές. ρε παιδιά, αυτές είναι ωραίες στολές. Κοιτάξτε χρώματα. Υφάσματα, όλα είναι, κοιτάξτε. Ε? Mm. Πες και εσύ κάτι, ρε Διονύση. Τι να πω, ρε φίλε, τώρα μην με ανακατεύσαν με μόδες τώρα και με στολές και αυτή η ιστορία με τις cheerleaders, πώς λένε. Cheerleaders. Αυτό είναι cheerleaders. Δεν είναι για μας. Είμαστε οικογενειάρχες άνθρωποι εμείς. Θα πας στην Ανάσταση? Γιατί δεν γελάτε? Έτσι, όπως θα πας, πώς να γελάσω τα παιδιά? Δεν θα πάμε στην Ανάσταση. Θα τα ανάψω να κάνω ρομαντική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, τα καταλάβεις αυτά, τούβλο. Ο ρομαντισμός θα σε πάει, Διονύση! Έλα να φεύγω γιατί έχω και δουλειά. Λοιπόν, παιδιά, σας φιλώ και φεύγω γιατί πρέπει να περάσω από τον τυπογράφο να βγάλω και τις αφίσες. Άντε, πάμε. Στο καλό, στο καλό. Και εσείς, μαζεύτε και εξαφανιστείτε στα κρεβάτια σας. Έλα. Κρεβάτια. Καλά, τι σύσκεψη αξιολόγησης είναι αυτή? Άργησε πολύ, μαμά, να την πάρω τηλέφωνο. Όχι, παιδί μου, τι τηλέφωνο? Θα χαλάσει η έκπληξη. Στα κρεβάτια μας. Στα κρεβάτια μας. Έλα. Και η σαμπανίτσα μας. Αχ, παγωμένη είναι. Πολύ ωραία η σάλτσα της μαμάς σου. Λίγη σαμπάνια ακόμη? Λίγο όμως, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Και πού θα πάτε διακοπές? Παρισάκι πάλι? Είπαμε, στον Παρνασσό. Και γιατί δεν πάτε διακοπές εκεί που είχαμε πάει η εκδρομή, όταν ήμασταν στο σχολείο? Στα λουτρά της ωραίας Ελένης, λες? Εκεί, που είχαμε απομονωθεί. Εσύ, εγώ, οι δυο μας. Πολύ ωραία τα λουτρά της ωραίας Ελένης, ε. Αλλά νομίζω ότι κάηκαν φέτος, ή είναι τα λουτρά του Καϊάφα, ξέρω, μπερδεύτηκα. Αναρωτιέμαι, τι θα είχε γίνει αν... Τι θα είχε γίνει αν τι? Λέω, τι θα είχε γίνει αν είχαμε αφήσει να γίνει αυτό που έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Που δεν έγινε ποτέ όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κάποτε. Φεύγω.
Γιατί? Για την ενισχυτική διδασκαλία θα τα πούμε αύριο, εντάξει? Δηλαδή τώρα πραγματικά θέλεις να φύγεις? Έχω ήδη φύγει, Αλέξη μου. Πες τη μαμά σου πολύ ωραία η μαγιονέζα. Κυκλοφόρησε μια φήμη στη γειτονιά ότι ένα ζευγάρι έχει επέτειο 2 μήνες γάμου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις κάτι, ανοίγεις μια σαμπάνια, φτιάχνεις ένα ψαράκι, κάτι τέλος. Αγάπη μου, γιατί δεν μου πες τίποτα? Ήταν έκπληξη. Δεν προειδοποιούν για τις εκπλήξεις. Και περίμενες μέχρι τώρα, Δεν παργέσαι, το ψαράκι θέλει κανένα 2 ώρες για να γίνει. Πολύ ωραίο ψάρι. Περίμενε. Βλέπεις, πες γεια στο ψαράκι. Γεια, ψαράκι. Γιατί δεν απαντάει? Είναι βαρύς τύπος. Πάντως, παρότι βαρύς τύπος, φαίνεται καταπληκτικό. Είναι η σπεσιαλιτέ του σεφ, δηλαδή η δική μου. Θα πεθαίνεις την πείνα, ε? Όχι. Όχι, όχι, δεν αντέχω να περιμένω ούτε ένα λεπτό ακόμα. Έλα, έλα, κάτσε. Κάτσε να φάμε. Αλλά πρώτα, πριν φάμε, θα κάνουμε μία πρόποση. Βέβαια. Λίγο όμως, Λίγο, 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 μην ανησυχείς. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Θα πιούμε στους 2.000 μήνες μαζί. 2.000 μήνες είναι πολλά χρόνια, βρε Διονύση μου. Τότε να πιούμε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ωραία. Με τον Αλέξη τι γίνεται? Τι να γίνεται? Σας κράτησε μέχρι τέτοια ώρα στο σχολείο? Ναι, ναι, μας κράτησε μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις πόσο κρατάνε αυτές οι σκέψεις αξιολόγησης. Κρατούν και κρατούν. Ναι, πρέπει να του πω κανένα δύο λογάκια, γιατί νομίζω ότι σε εκμεταλλεύεται. Εγώ έτσι νομίζω. Τι είπες? Όχι, λέω να το φάμε όμως πριν. Το φάμε, εγώ θα στο καθαρίσω. Ναι, θα καθάρισε το όμως. Τι θέλει το χρόνο του, δεν είναι τόσο απλό. Το χρόνο του, βρε αγάπη μου, πεινάω. Τώρα θα στο καθαρίσω. Έλα, δεν αντέχω, θα λιποθυμίσω από την πείνα. Όχι, αγάπη, με αγχώνει. Σε παρακαλώ, είναι ζώρικο το ψάρι, το είπα και πριν. Έλα τώρα. Μπαμπά, μπαμπά, σήκω, χτύπησαν όλα τα ξυπνητήρια. Άσε με να κοιμηθώ 5 λεπτά, κόβε. 5 λεπτά δεν μπορώ, γιατί τα κορίτσια είναι στο μπάνιο και εγώ κατουριέμαι. Να πας να κατουρίσεις το δικό μας το μπάνιο. Ούτε στο δικό σας μπορώ, γιατί είναι η Ελένη και κάνει εμετό. Ή άμα κάνει εμετό η Ελένη, τι να κάνω? Εμετό η Ελένη. Ελένη, είσαι καλά? Ναι, εντάξει, έρχομαι. Τι έπαθες, παιδί μου, τι έπαθες? Το στομάχι μου λίγο. Καλά, και εγώ δεν πήρα καμπάρι. Ούτε εγώ. Πήγα να κατουρίσεις με κατουριό σου. Άντε, μπράβο. Σε πείραξε κάτι, τι μπορεί? Το ψάρι ήταν φρεσκότατο. Μήπως τσίμπησες κάτι το απόγευμα? Όχι, μπα. Να φωνάξουμε γιατρό? Όχι, μωρέ, θα μου περάσει. Μπαμπά! Μπαμπά! Αυτό είναι που λένε χαρούμενο ξύπνημα. Ρε, μπαμπά! Αντε να κάνετε. Μπαμπά! Τι πάθετε, γιατί φωνάζετε έτσι πρωί-πρωί? Πατέρα, όπως κάθε πρωί τα κορίτσια έχουν κλειστεί στο μπάνιο! Γιατί δεν ανοίγετε το δικό σας μπάνιο στο κοινό? Δεν μπορούν, γιατί η Ελένη κάνει με το. Ευτυχώς που δεν έδωσε και σε εμάς ψάρι. Τι θα γίνει, θα κάνουμε αίτηση για να κατουρίσουμε? Πηγαίνετε να ντυθείτε. Να πάτε σχολείο, έχετε αργήσει. Χωρίς να ξυριστώ. Δεν θα πας για φωτογράφηση, για μάθημα θα πας. Ελένη μου, είσαι καλά? Ελένη μου, είσαι καλά? Καλά είσαι. Είπατε κάτι? Όχι, πατέρα, κατουριόμαστε. Άντε κάτι γρήγορα. Εμετό, διάρρεια και πυρετό. Τι έφαγες, Χριστιανέ μου? Μαγιονέζα από τη μαμά. Πήγε και πήρε έτοιμη. Πάει, χάλασε και η μαμά. Σαλμονέλα, πρέπει να έχω πάθει τόσους πόνους. Και μου φαίνεται πως έχω και πυρετό. Για να δω. Α, πρέπει να πας στο γιατρό και εσύ και ο... Α, καλά. Μάρκο, να σου πω. Έλα, Νονά. Δεν μου λες, αγόρι μου, τι φάγατε η οικογένεια Μαυροτζούκαλου χθες το βράδυ? Εμείς φάγαμε λουκάνικα και ο πατέρας μου με την Ελένη φάγανε ψητό ψάρι. Είχαν επέτειο χθες, κλείνανε 2 μήνες γάμου. Ψητό ψάρι. Και ο μπαμπάς είναι εντάξει? Ναι, εντάξει, αυτός δεν παθαίνει τίποτα. Έλα, ρε μαμά, σε μας έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε cheerleaders για την ομάδα. Άντε στην τάξη σας και αφήστε τις ομάδες και τις αηδίες. Άιντε. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι ώρα γύρισες χθες το βράδυ σπίτι? Γιατί σου είπε τίποτα ο Διονύσης? Όχι, ρε Βούρλο, γιατί έχει δηλητηρίαση και ο αδερφός μου. Όταν έφυγα χθες, είχατε μείνει δυο σας. Μήπως το... Τι μήπως το... Το... Συνεχίσατε? Λιγάκι.
Α, καλά. Α, καλά. Πω, τι κάνει ο άνθρωπος. Βρε, καλώς τον Ελ Γκρέκο. Καλημέρα. Τι έγινε, μάστρα, την έφερες. Εργοτέχνης, πήρα μου. Εργοτέχνης. Εδώ. Α, να είχαμε και κορίτσια. Έχει κορίτσια. Όχι, ρε, η αφήση έχει, εμείς δεν έχουμε. Πέραμε. Και δεν σου αρέσει. Καλή είναι, πολύ καλή, πολύ καλή. Με τα αυτά... Τα αυτά κανονικά. Θα τα κολλήσουμε, θα πληρώσουμε και μετά. Α, μαζί με τα άλλα. Γιατί έχεις παράπονο. Εσένα προτιμάμε, δεν πάμε αλλού. Καλέ, ευχαριστώ. Εμείς να δεις. Καλημέρα. Γεια. Διονύση. Έλα, Ελένη μου. Πώς είσαι. Χάλια. Ακόμα. Να σε δει κανένας γιατρός, ρε παιδί μου. Μπάθηκα μια φυδάτωση, έχουμε καμιά ιστορία. Θα περάσω να σε πάρω, δεν το συζητώ. Έλα, γεια, φιλιά. Τι σου είπε, είναι ακόμα χάλια. Χάλια, λέει. Κάτι την πήρεξε στο στομάχι, αλλά τι. Σαλμονέλα θα είναι. Εμένα με έπιασε με μια σαλάτα. Κόντεψε να πεθάνω. Και τι μου λέει ο γιατρός, λέει είναι από το αυγό που έχει μέσα η μαγιονέζα. Άκου τώρα. Ποιο αυγό, ψάρι φάγα. Μπα. Πεθάνω το φαγητό. Κάνει ανεύρωση, ήταν στρες, αγωνίες, άγχη. Κάνε και 100 ώρες σε αυτήν την επιτροπή αξιολόγησης. Πες τα ψέματα. 7:30 ήρθε η Βίκη χθες. Είσαι σίγουρος, 7:30 γύρισε η Βίκη. Ναι, έβλεπα το καθημερινό. Δεν είχαν αρχίσει οι ειδήσεις. Όχι, γιατί η Ελένη γύρισε 10:15 το πάνω κάτω. Αυτό. Έλα, μωρέ, έλα, μωρή. Δεν ξέρεις τώρα, οι δάσκαλοι κάθονται, συζητάει, περνάει η ώρα, έλα. Ναι, αυτό θα ήταν μάλλον. Μακή, η Ελένη λέει ψέματα στο Διονύση. Ψέματα! Πες το πιο δυνατά να σε ακούσει, τι σ' άκουσε. Σιγά, ρε, σιγά. Δεν ήταν χθες στο σχολείο. Και πού ήταν. Το προποτζίδικο του κουτσού, το ξέρεις. Ναι, εκεί περνάω τη μισή μέρα. Ωραία, εκεί, στο φανάρι μπροστά, περίμενα εγώ. Βγαίνει από την πολυκατοικία αυτή, περνάει μπροστά μου, δεν με είδε. Κατάλαβες. Εκείνη το σπίτι του Αλέξη. Τι σου λέω τόση ώρα, ρε. Τι σου λέω τόση. Τι δουλειά είχαν εκεί, Μακή. Έλα, ντε, τι δουλειά. Τι θα κάνω, ο αδερφός μου είναι ευτυχισμένος. Τι θα κάνουμε. Τίποτα. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε τίποτα, ρε, αφού τους είδα, σου λέω. Αν δεν περνούσες από εκεί, θα την έβλεπες. Αν φορούσα τα κούνια, θα μου τραβεστεί. Εμ, τι θα σου πει. Βρες τον κόρακα και σύμπτη. Τσιμονία, κύχ. Ρεσπυρό, πώς είναι η αφίσα. Εδώ είναι, Διονύση μου, εδώ είναι. Δεν είναι. Είναι λίγο, δεν, είναι σαν... Δηλαδή σου την έπεσε κανονικά. Κανονικότατα. Μα δεν έχει στείλει αυτός ο Αλέξης, τι πράγμα. Μα τώρα το στείλει, είναι το θέμα μας. Ναι, εντάξει, και τι έγινε μετά. Τι θέλεις να γίνει, σηκώθηκα και έφυγα. Γύρισα σπίτι μετά τις 10. Εντάξει, αφού δεν σου είπε τίποτα ο Διονύσης, πάλι καλά. Νιώθω ένοχη όμως και το σκέφτηκα. Θα το πω να τελειώνει η υπόθεση. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έκανα και τίποτα. Ωμπα, δεν έκανες και τίποτα. Απλώς είπες ψέματα ότι ήσουν στο σχολείο. Πω, σαν να τον ακούω. Στο σπίτι του Αλέξη. Για ποιο λόγο? Μα ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Τι δηλαδή, πέθανε κανείς και πήγαινες να το σώσεις νυχτιάτικα. Πώς θα του το πεις καημένη. Είσαι πολύ δυνατή στην υποκριτική. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, δεν μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια. Μην τον κοιτάς στα μάτια, χαζή. Να μην πεις τίποτα. Ούτε λέξη. Είδες που φτάσαμε με την ειλικρίνεια την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Για το λυκαβιτό λέω. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα με αυτό, χαμομήλι. Μπράβο. Κατάλαβα. Διακοπή για διαφημίσεις. Δεν μου λες. Τι είναι η ειλικρίνεια. Αυτό που δένει τους ανθρώπους είναι. Ανεπίδεκτη. Η θανάσιμη παγίδα του ζευγαριού. Μια πες μας να ακούσουμε για δρόμο. Ελένη, στα 20 σου τα λες όλα. Mm. Στα 30 σου σκέφτεσαι να τα πεις. Και στα 40 σου αρνείσαι να μιλήσεις μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Μα δεν έγινε τίποτα. Α, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Δεν βλέπω. Μούγκα, δεν θα ανοίξει το στόμα σου ούτε λέξη. Σιωπή. Τελικά οι καλές ιδέες είναι ανεφάρμοστες. Πίστεψέ με, η καλύτερη λύση είναι να παίξετε καλύτερα. Αυτό με τις cheerleaders είναι η εύκολη λύση. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε το πάνω μου, το κανόνισα. Άνοιξα την ατζέντα μου και χαλαρά τηλεφώνησα σε 3-4 κομμενάκια από το άλλο τμήμα. Τις έχω ψήσει, μεγάλε. Τι μου λες, ρε φίλε. Όπου να τες. Κορίτσια, για άλλατε λίγο. Καλώς τα κορίτσια. Γεια σας. Να σας συστήσω τον Μάρκο. Είναι ο αρχηγός της ομάδας. Σε ξέρω, είμαι θαυμάστριά σου. Κι εγώ είμαι. Εγώ πάλι δεν είμαι, αλλά είμαι μέσα. Δεν πειράζει. Χορεύετε, ξέρετε τι θα κάνετε. Τι θα χορέψουμε κιόλας. Τέλεια. Θα μας πάτε σε κανένα κλαμπάκι.
Στο γήπεδο. Ποιο είναι αυτό καινούριο? Στο γήπεδο που παίζουμε μπάλα. Θα είναι και η Εύα εκεί. Ούτε που το συζητάω. Τι να κάνουμε στο γήπεδο? Εμείς νομίζαμε ότι θα μας πάτε σε κανένα κλαμπάκι. Καταρχήν εσύ γιατί πετάγεσαι, σε φώναξε κανένας? Καλά, εγώ πάω να πάρω κάτι να φάω. Όχι, ρε Εύα, κάτσε λίγο να εξηγήσουμε εδώ στα κορίτσια. Μία στιγμή, παιδιά. Αυτό είναι δουλειά. Πρόκειται για δουλειά, έτσι. Τι δουλειά? Είναι δουλειά. Πες εσύ. Ναι. Κορίτσια, σας χρειάζεται η ομάδα. Θα μας σώσετε. Η δουλειά όμως πληρώνεται. Κανείς δεν δουλεύει τζάμπα. Κορίτσια, αν σας προτείνουν δουλειά, σκεφτείτε το και αποφασίστε πόσα θα ζητήσετε. Να χορεύουμε για την ομάδα πριν τον αγώνα. Ναι. Και μην ακούτε αυτά που λέει η Εύα. Είναι πολύ καλή ιδέα. Η Εύα παλιά έχει μπλέξει με κάτι συνδικαλιστικά. 400 ευρώ. 100 ευρώ η καθεμία. Τη φορά. Και λίγα σας ζητάμε. Ναι, ξέρετε. Οκ, ωραία, εντάξει. Αφού όμως μαζέψουμε εισιτήρια και κόσμο. Προκαταβολικά. Πάμε, κορίτσια. Άρε, Μίτσο, με τις γνωριμίες σου και την ατζέντα σου. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή τι φταίω εγώ τώρα? Αυτή ήρθε εδώ πέρα να κάνει το μάνατζερ. Εύα, τι έγινε, τι έπαθες πάλι? Αυτό που με ενοχλεί είναι που δεν καταλαβαίνεις τι θα πει εκμετάλλευση της γυναίκας. Εκτός κι αν θέλετε να βγάλετε γκόμενες. Αν ήθελα να βγάλω γκόμενα, θα την είχα ήδη βγάλει. Έλα! Έρχομαι! Μα καλά δεν καταλαβαίνεις, η ομάδα πάει χάλια. Δεν κόβουμε ούτε ένα εισιτήριο. Χαίστηκα! Μα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και αυτό είναι ο τρόπος. Ωραία, πες μου εσύ έναν τρόπο. Είμαστε 50 χρόνια σωματείο και κλείνουμε. Το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει σε αυτόν τον πλανήτη είναι η ομάδα σας. Και τι σε ενδιαφέρει, ρε Σίαβα? Από την ημέρα που ήρθες εδώ, τι σε ενδιαφέρει? Είναι απλό. Σου έδωσα 2 εικοσάρικα και 1 πεντάρικο. Κοίτα και 1 δεκάρικο, ε. Ωραία, εσύ μου έδωσες 2 εικοσάρικα, άρα λείπουνε 3. Ρε γίγαντα, με κλέβεις? Εγώ σε κλέβω, μωρή, είσαι καλά. Να στα ξαναπώ. Όχι, όχι, άστα, τα βρίσκω μόνος μας. Λοιπόν, αυτή θα τον ονομάσω Σαλάτα του Διονύση. Τι χρωστάω να σηκωθώ να φύγω να πάω σπίτι? Γιατί δεν θα φύγεις από τώρα εσύ? Οικογενειακό δείπνο. Μαμά, μπαμπάς, θείος της, έτσι της κάπνισε της βίκης. Γεια. Να και το σόι. Το βράδυ δεν θα έρθω για φαγητό. Γιατί? Η μητέρα έφτιαξε μια σαλάτα και η μαγιονέζα μάλλον ήταν χαλασμένη. Είμαι χάλια. Και θα με αφήσεις μόνο μου με το σόι σας? Σας. Το τονίζω αυτό. Δηλαδή, εκτός από τα γνωστά μαλακία ηλιθιότητα, τι άλλο έχεις? Με το διάρρεια πυρετό. Είμαι ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, πες το εσύ στη Βίκη, εντάξει? Και γιατί δεν της το λες εσύ? Δεν. Έχω το λόγο μου. Γεια. Πολύ σαλμονέλα κυκλοφορεί τώρα τελευταία. Άμα δεν προσέξεις, κυκλοφορεί. Άμα δεν προσέξεις, μπορεί να πάθεις πάρα πολλά. Βάλε μου τώρα μια τελευταία μπύρα να πάω να υποστώ το σόι. Τι έχεις? Τίποτα. Σκέφτομαι αυτή τη σαλάτα να την ονομάσω Σαλάτα του Κερατά. Έλα. Τι έλα? Με λέτε Ανατολίτη, να μην αμφιβάλλω, να μην κάνω. Είναι τυχαία όλα αυτά? Η Ελένη γύρισε από το σχολείο 2 ώρες μετά τη Βίκη. Έπαθε την ίδια δηλητηρίαση με τον Αλέξη. Να αμφιβάλλω ή να μην αμφιβάλλω? Όχι. Τι όχι, να αμφιβάλλω ή όχι? Λέω όχι, να αμφιβάλλεις. Έλα, ρε, σε σπίρο. Κάτσε. Ξέρεις κάτι και μου το κρύβεις? Διονύση, εχθές το βράδυ είδα την Ελένη 10 παρατέταρτο να βγαίνει από το σπίτι του Αλέξη. Άκου τι λέει τώρα. Ναι, ρε. Του είπε ψέματα. Δεν ήταν στο σχολείο. Πώς δεν ήταν στο σχολείο, μωρέ? Στην επιτροπή αξιολόγησης ήτανε. Μετά πήγε να πάρει χαρτιά και σφραγίδες. Χαρτιά και σφραγίδες. Θα την ονομάσω η σαλάτα του Βλάκα Κερατά. Είσαι τρελός, μωρή. Είσαι τρελός. Διονύση μου. Ρε εσείς, φέρτε το εδώ, θα σας σπάσω το κεφάλι. Σε μένα δώστο, σε μένα. Ρε, φέρ' την ξυριστική, θέλω να ξυριστώ το πρωί, το πάνω θα είναι κατηλημένο. Τώρα είναι ώρα φαγητού. Πλύνετε τα χέρια σας. Τι καμένο θα φάμε σήμερα? Μακαρόνια με κιμά special. Να λείπουν τα σχόλια. Πού το μύρισε το καμένο? Κανείς δεν κάτω. Όπως σου έλεγα, Φίφη μου, ορισμένοι άντρες δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους. Όλοι δηλαδή. Τα κορίτσια είναι χαζά. Να σερβίρω. Ελπίζω να μην ανακάτεψες τα μακαρόνια με τον κιμά, γιατί τώρα τελευταία κάνεις κάτι περίεργα. Το όχι, παιδάκι μου, τι περίεργα, κανονικά. Καμιά φορά υπάρχει μια πολύ απλή εξήγηση για αυτά που φαίνονται περίεργα. Για μακαρόνια με κιμά θα συζητάμε. Πατέρα, πες του κάτι. Τι να πω εγώ. Βαρομετρικό χαμηλό, είπανε. Θα βρέξει, θα στράψει, θα μπουμπουνίσει. Όχι, καλέ, μην τους ακούς. Μια χαρά είναι ο καιρός. Αυτοί βλέπουν ένα συννεφάκι και αμέσως ότι θα βρέξει. Δεν νομίζω. Εγώ το νομίζω. Πάρα πολύ το νομίζω εγώ. Το νομίζεις, Διονύση μου, γιατί έχεις λάθος πληροφορίες για τον καιρό. Μας νοιάζει εμάς αν θα βρέξει ή αν θα μπουμπουνίσει. Μάλλον λένε για τον αγώνα της Κυριακής. Αν βρέξει, δεν θα έρθει ούτε ο Θεός να το δει. Γενικώς δεν μας συμφέρει ούτε να βρέξει ούτε να μπουμπουνίσει. Και μάλιστα χωρίς λόγο, ε. Χωρίς λόγο.
Χωρίς λόγο, εγώ νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Έχει λόγο που βρέχει. Όταν θέλουμε, βρέχει. Όταν δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε, τότε βρέχει. Πατέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Δοκιμάζεις τίποτα μπύρες? Δοκιμάζω να δω αν μπορώ να περάσω κάτω από τις πόρτες. Έχω ένα πρόβλημα με τις πόρτες τελευταία. Νομίζω ότι βρίσκω επάνω. Τρώτε τώρα. Πατέρα, τα έχεις παίξει. Τι είπες? Τρώμε τώρα. Πού να κοιμάζεις, ρε παιδιά? Α, ο κοιμάς. Πού το έχουμε το μυαλό μας, κάπου αλλού. Χεράκια δεν έχουν να μαζέψουν τα πιάτα τους. Αύριο ας ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση. Τι λες, βρε μαμά, ποια κατάσταση? Όχι, παιδί μου, λέω, δεν πειράζει, ας μαζέψουμε μια φορά εμείς και αύριο όταν μαζεύουν τα αγόρια. Δεν μου λες, μαμά, αυτό με την ομάδα τους είναι τόσο σοβαρό? Προφανώς είναι σοβαρό, αν εξαιρέσουμε τις βροχές και τα βαρομετρικά. Λοιπόν, εγώ πάω να ξαπλώσω, γιατί βαρέθηκα να ακούω βλακίες εδώ μέσα. Καληνύχτα. Δηλαδή μπορεί να κλείσει και ο σύλλογος. Αλλημονώ μας αν κλείσει και ο σύλλογος, γιατί η βλακία το ποδόσφαιρο τους απασχολεί. Καλά, καληνύχτα. Καληνύχτα. Κοιμήσω ακόμα, είναι νωρίς. Πού πας, φεύγεις? Στο γιατρό. Στο γιατρό γιατί? Γιατί απόψε πάλι το στομάχι μου, δεν ξέρω. Να σε πάω εγώ? Όχι, όχι, θα πάω μόνιμα, εδώ δίπλα είναι, θα περπατήσω λίγο. Γιατί να μην έρθω μαζί σου? Δεν πειράζει, είναι νωρίς ακόμα, κοιμήσου, τα λέμε αργότερα. Κοιμήσου. Δεν μ' αρέσει αυτό το κοιμήσου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ραντεβού σε γαστρεντερολόγο δώσαμε. Καλημέρα, Διονύση μου. Καλημέρα, κυρία Πετρίδου. Τι έπαθες? Δεν έπαθα τίποτα. Προσπαθώ να μάθω για να μην πάθω τα χειρότερα. Και πού πας τώρα? Στο γιατρό. Να πας. Να πας, παιδί μου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι να τα αφήνουμε. Γιατί το λέτε αυτό? Έχω πιτζάμε, παλτό. Α, ναι, πιτζάμα, παλτό είναι η νέα μόδα στην Ευρώπη. Όλη η κεντρική Ευρώπη έτσι κυκλοφορεί. Πιτζάμα, παλτό. Να πας. Να πας, παιδί μου. Αντιλαλή, κουτσόμπολα. Θανάση, Θανάση, ξύπνα, πάμε στο μπάνιο πρώτη. Ξύπνα! Τρέχα, τρέχα! Θα κλειδωθούμε μέσα μέχρι να χτυπήσει στο κουδούνι. Ρε εσείς, δεν μπορείτε να κάνετε λιγότερη φασαρία πρωί-πρωί? Αχ, Παναγία μου. Μάρκο. Μάρκο. Εύα. Τι θέλεις εσύ εδώ? Να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Εδώ τώρα? Ναι, εδώ. Δεν μου λες, αυτό με τις cheerleader είναι πολύ απαραίτητο? Θέλω να πω, οι άντρες δεν μπορείτε να φέρετε κόσμο στο γήπεδο μόνοι σας. Πες το και έτσι.
Πάντως, αν είναι να κλείσει ο σύλλογος, ας κλείσει. Δηλαδή, οι γυναίκες θα σώσουν την ομάδα σας. Οι γυναίκες. Α, έτσι λέει ο Θείος ο Σπύρος. Οκ. Αυτό ήθελες να με ρωτήσεις. Ναι, αυτό τι άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Απλά σε ρώτησα αν ήθελες να με ρωτήσεις αυτό και μου είπες αυτό. Τι άλλο. Οπότε δεν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Ναι, ωραία. Ηρέμησε, αφεντικό. Κοιμάτο έκανες, ηρέμησε. Ηρεμήσω. Πώς να ηρεμήσω, ρε χαμένο. Πώς να ηρεμήσω. Και ο αδερφός μου περνάει ότι ο Χριστού τα πάθη. Και εγώ ηλίθιος άνοιξα το στόμα μου. Τι άνοιξα το στόμα μου. Κράτα το κλειστό αυτό το μυστικό, έπρεπε να το πάρω στον τάφο μου. Κοίτα, το σκέφτηκα πολύ αυτό το θέμα της Μιχαίας και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα έκαναν με κεράτωνε κάποια ακούμενα. Δεν θα τη σκότωνες, ρε. Θα το βούλωνα και δεν θα έλεγα τίποτα. Για πράγμα που δεν έχεις δει, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος. Τι να δεις, ρε χαμένα, εδώ σου πιάνεις επαυτοφόρος και σου λέει η άλλη, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Μα δεν φαντάζομαι, το βλέπω! Τι να δεις, γίγαντα. Μην ακουστεί τίποτα εδώ στη γειτονιά τα της οικογένειας μου. Θα σε κοντίνω 14,5 πόντους. Και τι θα μείνει, ρε αφεντικό. Διότι αυτό εδώ πέρα το τυρί, διότι είναι τυρί. Σαλάμι είναι. Ρε, για το τυρί λέω πριν που διάλεξα. Άντε ρε χαμένε. Καλώς τώρα. Ακούσε και αμφισβητεί τώρα ο Φωτάκης. Αν το τυρί που είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα είναι καλό ή δεν είναι. Την παρακολούθησα. Σηκώθηκα πρωί-πρωί και την παρακολούθησα. Είπε ότι θα πήγαινε στο γιατρό. Παναγιά μου, Γρηγόρη. Σκάσε, ρε. Και τι έγινε. Πήγε στο γιατρό. Ωραία, αφού πήγε στο γιατρό, εσύ γιατί είσαι έτσι. Σκέφτομαι ότι ήταν πολύ καλό αυτό για να κρατήσει για αρκετό καιρό. Και να που δικαιώθηκα. Φτάσαμε στο τέλος. Έλα, ρε αδερφούλη, έλα σε παρακαλώ τώρα. Συγγνώμη τώρα, αφού πήγε στο γιατρό, εσύ τι θέμα έχεις. Πήγε γιατί πάθανε από κοινού δηλητηρίαση με τον Αλέξη, καταλαβες. Αφεντικό, έπρεπε από την αρχή να τον πιάσει τον τάβρο. Απ' τα κέρατα. Πες το, μη φοβάσαι. Πες ότι με κερατάς. Όχι, όχι, ήθελα να πει ότι τον Αλέξη πρέπει να είχες πιάσει από. Και αυτό θα γίνει, αλλά θα χωρίσω πρώτα. Από ποιον θα χωρίσεις, Διονύση μου? Πάμε να πάρουμε τις μπύρες εμείς. Λέω για τη φοβερή αυτή σύμπτωση να πάθει δηλητηρίαση εσύ και ο Αλέξης από τη σαλάτα της μητέρας του. Μπορείς να καθίσεις λίγο να μιλήσουμε? Όχι, δεν μπορώ. Και τι σκέφτηκες ότι μπορεί να συνέβη, ε? Σκέφτηκα ότι ήσουν μόνοι μαζί, του φάγατε σαλάτα και δεν μπορώ να φανταστώ τι έγινε μετά. Δεν υπάρχει τίποτα να φανταστείς γιατί δεν έγινε τίποτα. Μιλήσαμε για δουλειά. Α, για δουλειά. Ναι. Ωραία, ωραία. Αφού ξέρεις τον Αλέξη πάνω από 20 χρόνια. Ξέρεις πολύ καλά τι πήχτης είναι. Και ξέρεις ότι δεν σου συγχώρησε ποτέ ότι τον παράτησες για μένα. Πήγα να μιλήσουμε για τις διακοπές των Χριστουγέννων επειδή ήθελε να με βάλει υπηρεσία. Και εμείς είχαμε κανονίσει να φύγουμε οικογενειακώς. Πήγατε νυχτιάτικα να μιλήσετε για δουλειές. Πολύ λογικό το βρίσκω. Ναι, γιατί δεν είναι. Μα τώρα θέλεις και τα λες σου ξεφεύγουνε. Αν μου λες ψέματα 2 μήνες μετά το γάμο, πόσα ψέματα θα μου λες αργότερα! Ωραία, έχεις δίκιο, έπρεπε να στο είχα πει! Όμως ήξερα ότι θα σκεφτόσουν ένα σωρό βλακίες. Μα δεν έγινε τίποτα, καταλαβαίνεις? Τίποτα! Έτσι λες εσύ! Ναι, γιατί ποιος λέει το αντίθετο? Κανείς, αλλά δεν σε πιστεύω! Από εδώ και μπρος όλα ψέματα θα μου λες! Αϊ, παράταμε! Δεν καθαρίζουν έτσι. Θα τα αφήσω όλα πεντακάθαρα και μετά θα φύγω. Να μην λέει ότι του λερώσαμε και το σπίτι. Επιτέλους, επιφύτηση. Άκου, εκεί δεν με πιστεύει ποτέ ξανά. Άκου, δράσος. Μας νοιάζει τώρα, εμάς δεν μας νοιάζει. Θα με χωρίσει, λέει, επειδή δεν ήθελα να χάσουμε το τρίμερο. Τι ζηλιά, παιδάκι μου, αρρώστια. Άμα ο άντρας είναι άρρωστος. Ωραία, έκανα λάθος. Δεν λέω, έκανα λάθος. Όλα. Πού να ξέρω ότι θα φτιάξει ψάρι για την επέτειό μας. Αυτό συνήθως μέχρι τις 12 η ώρα είναι στο μαγαζί. Μα τώρα ψάρια για την επέτειο. Σε παρακαλώ. Εντάξει, κύριε, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Αλλά όχι να πιστεύει ότι πήγα και με τον Αλέξη. Πήγε. Άσε με, ρε μαμά, κι εσύ. Άσε με πια. Όχι, όχι, θα φύγω για να ησυχάσει. Ωραία. Πάω να μεταφέρω τα πράγματα των κοριτσιών στο σπίτι μου. Όχι. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά και στον πατέρα τους. Δεν θα μείνετε μαζί μου. Πάλι μόνη μου θα με αφήσεις? Δεν μπορώ να μείνω στην ίδια γειτονιά μαζί του, δεν μπορώ να το βλέπω συνέχεια. Όχι, θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ πια. Τι λες, παιδάκι μου? Θα φύγεις και θα χωρίσεις, ακόμη δεν παντρεύτηκες? Επειδή έκανες ένα λαθάκι, αντί να ζητήσεις συγγνώμη γονατιστή από τον άντρα σου. Μαμά, τι λες, πας καλά? Αυτό που σου λέω. Αυτές οι μετακινήσεις πάνω κάτω κάνουν πάρα πολύ κακό στα παιδιά. Εξάλλου, εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάς. Τον αγαπάω. Γι' αυτό θα φύγω. Τον αγαπάς και θα πας να μείνεις με κάποιον που σ' απατούσε με τη γραμματέα του? Πρώτον, δεν θα μείνω μαζί του. Και δεύτερον, δεν ήταν γραμματέας. Ασκούμενη δικηγόρος ήταν. Τώρα το σώσες. Και πού δεν κόλλησε, αφήσεις, παντού. Ξεπατώθηκα. Και από αυτές. Και από αυτές.
Κατάλαβες. Βέβαια δεν έχουμε αυτά τα κορίτσια που έχουν οι αφήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρεις, θα μας πούν τώρα μας κορδεύετε, ρε παιδιά. Τι μας νοιάζει εμάς, κόψαν εισιτήριο. Α, αυτό μετράει. Εγώ θα βγω βέβαια πριν από τον αγώνα και θα τους πω. Παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, τα κορίτσια μας δεν έχουν μάθει ακόμα τη χορογραφία. Μόλις τη μάθουν, θα έρθουν εδώ πέρα και θα κάνουν τα. Αδερφούλη, μπορεί το σπίτι μου να είναι μικρό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μένεις μαζί μου. Μέχρι να βάλουν μυαλό και να καταλάβουν την αξία σου. Πάμε στο γήπεδο. Αίτητος! 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 Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Είναι, αυτοί θα μας φάνε ζωντανούς, δε. Θα πέσει πολύ ξύλο. Λες, άσε, τους μιλήσω εγώ. Να τους μιλήσω, άντε να τους σταματήσεις όμως. Ναι, αυτό να μου πεις. Άσε, δεν τους μιλάω. Τι και πολύ πανά θεμά τους. Έλα, γερά, παίξτε μπάλα. Παίξτε μπάλα, γερά, πατήστε τους. Δώστε μου μία χαρά σήμερα. Μία χαρά. Αρκετά πικράθηκα. Γυρισάκο, δεν ακούω, δεν βλέπω κανέναν. Με βλέπεις, δεν με βλέπεις, ενημέρωσε τη γυναίκα σου, την έβγαλα από την ενισχυτική διδασκαλία, θα την πάτε την εκδρομούλα σας. Εκείνη σε έβαλε να μου μιλήσεις. Εκείνη με έφαγε. Μου κατέστρεψε το σχέδιο που είχα για το σχολείο. Τι σχέδιο, να φάτε μαζί χαλασμένη μαγιονέζα. Γελάσαμε τώρα. Είσαι καλά, ρε. Εγώ είμαι πολύ καλά. Εσύ θα σε καλά να συνεχίσει να ασχολείσαι με τη γυναίκα μου. Τ' άκουσες! Γυρισάκο, για κοιτάμε. Αυτό κάνω τόση ώρα, σε απολαμβάνω. Εγώ. Με τόσα κορίτσια γύρω μου καθημερινά, να την πέσω στη γυναίκα σου. Γιατί ρε, λίγη σου πέφτει. Καλά, τσάμπα Ανατολίτη είσαι, τσάμπα Ανατολίτη, ορίστε. Κοίταζε και θαύμαζε. Είναι δυνατόν εγώ να κυνηγάω μια γυναίκα παντρεμένη με δύο παιδιά που είναι ερωτευμένοι μαζί σου? Κοίτα, 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 κοίτα πώς σε κοιτάει. Καλά μιλάμε, έχει λιώσει η γυναίκα. Λες, ε. Παίξτε μπάλα, αγόρια μου, μεγαλέξανδροι, Λεωνίδες μου, Σπαρτιάτες μου! Σκίστε τους! Πέντε γκολάκια θέλω σήμερα! Κάτω από πέντε το θεωρώ αποτυχία. Κάτω από πέντε το θεωρώ. Ποιος σου μίλησε σένα, ρε? Κάτσε τον πρόεδρο, αντί πήγαινε, πήγαινε στον πάγκο. Πάμε. Σκίστε τους, αγόρια μου, σκίστε τους! Σκίστε τους!